Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1η Οκτωβρίου 1541, 7 Απριλίου 1614. Γνωστός επίσης με το ισπανικό προσωνύμιο El Greco, δηλαδή ο Έλληνας. Ήταν κριτικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής αναγέννησης. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την πατρίδα του, δημιουργώντας το κύριο σώμα του έργου του στην Ιταλία και στην Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος στην Κρήτη, που αποτελούσε τότε τμήμα της Ενετικής Επικράτειας, και αργότερα ταξίδεψε στην Βενετία. Στην Ιταλία επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους δασκάλους της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του. Υφολογικά θα λέγαμε η τεχνοτροπία του El Greco θεωρείται έκφραση της Βενετικής σχολής και του μανιερισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Παράλληλα χαρακτηρίζεται από προσωπικά στοιχεία προϊόντα της τάσης του για πρωτοτυπία, τα οποία όμως δεν βρήκαν μιμητές στην εποχή του, γεγονός που δεν ευνόησε και τη συνέχειά τους. Η μπαρόκ συνέχεια τεχνοτροπία που εκτόπισε τον μανιερισμό αλλά και τα αμέσως μεταγενέστερα καλλιτεχνικά ρεύματα που δεν αντιμετώπισαν ευμενώς το ύφος του και είχαν ως αποτέλεσμα να αγνοηθεί το έργο του Γκρέκο τους επόμενους αιώνες. Στη διάρκεια δε του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης και αξιοποίησε στοιχεία της ανατολικής και δυτικής παράδοσης και το έργο του επανεκτιμήθηκε. Νεανικά χρόνια. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε πιθανότατα το 1541 στον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο της Κρήτης, την εποχή της Βενετοκρατίας. Η ημερομηνία γέννησης του προκύπτει όχι από κάποιο επίσημο έγγραφο της εποχής, αλλά με βάση μια ιδιόχειρη σημείωσή του, σύμφωνα με την οποία το 1606 ήταν 65 ετών. Ο πατέρας του Γεώργιος Θεοτοκόπουλος ήταν φοροσυλλέκτης και έμπορος, για τη μητέρα του δεν διαθέτουμε πληροφορίες. Ενώ άγνωστη παραμένει και η ταυτότητα μιας ενδεχόμενης πρώτης Ελληνίδας συζύγου του. Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Μανούσο Θεοτοκόπουλο, 1531-1604, ο οποίος ακολούθησε το επάγγελμα του πατέρα του φοροσυλλέκτης. Γνωρίζουμε πλέον με βεβαιότητα πως καταγωγή του Θεοτοκόπουλου δεν ήταν από το Φόδελε, που τότε ανήκε στο διαμέρισμα Ρεθύμνου, αλλά από τον Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο. Ο μύθος αυτός είχε αρχικά καλλιεργηθεί από Ισπανούς μελετητές των αρχών του 20ου αιώνα και βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην άγνοια της κριτικής του περίοδου. Έγγραφα όμως που ήρθαν στο φως με την πάροδο του χρόνου και κυρίως με τη δουλειά Ελλήνων ιστορικών όπως ο Παναγιωτάκης και η Κωνσταντουδάκη απέδειξαν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι ο Θεοτοκόπουλος γεννήθηκε και έζησε στον Χάνδακα μέχρι τουλάχιστον το 1567, όταν και αναχώρησε για την Ιταλία. Η αστική άλλωστε οικογένεια των Θεοτοκόπουλων δεν θα μπορούσε να ζει σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης παρά τα όσα υποστήριξαν σε διάφορες μυθοπλασίες Έλληνες συγγραφείς. Ο Θεοτοκόπουλος εκπαιδεύτηκε ως αγιογράφος, γεγονός που πιστοποιείται από ένα δημόσιο έγγραφο του 1563, ενώ θα πρέπει να μελέτησε από νεαρή ηλικία την αρχαία ελληνική και κλασική γραμματεία, κρίνοντας από την πλούσια βιβλιοθήκη του.
που κληροδότησε μετά το θάνατό του ο υιός του. Το όνομα του πρώτου δασκάλου του δεν είναι γνωστό, αν και το όνομα του Ιωάννη Γρυπιώτη 1516-1569 είχε προταθεί. Στην Κρήτη, που από το 1211 αποτελούσε μέρος της ενετικής επικράτειας, οι ζωγράφοι και οι αγιογράφοι συνδύαζαν το βυζαντινό ιδίωμα με τις δυτικές επιρροές, φιλοτεχνώντας φορητές κυρίως εικόνες και διαμορφώνοντας την λεγόμενη κριτική σχολή. Στο Χάνδακα εργάζονταν κατά τον 16ο αιώνα περίπου 200 ζωγράφοι, οργανωμένοι σε συντεχνίες σύμφωνα με τα ιταλικά πρότυπα. Ο Θεοτοκόπουλος εξοικειώθηκε από νωρίς με έργα καλλιτεχνών της Αναγέννησης που κυκλοφορούσαν στην Βένετο κρατούμενη Κρήτη και από το 1563 εξασκούσε επίσημα το επάγγελμα του ζωγράφου. Η πληροφορία αυτή εκμεέβεται από μία αναφορά στο όνομά του σε επίσημο έγγραφο της εποχής, στην οποία περιγράφεται ως δάσκαλος, Μαέστρο Ντομένικο. Μια από τις πρώτες πληροφορίες που διαθέτουμε για κάποιο έργο του προέρχεται επίσης από άλλο έγγραφο του 1566, σύμφωνα με το οποίο δόθηκε στον Θεοτοκόπουλο άδεια για να πουλήσει με λαχνό μια εικόνα που εκτιμήθηκε στα 70 δουκάτα. Ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την εποχή και ειδικότερα για ένα νέο καλλιτέχνη. Με δεδομένο πως στην εποχή του συνυπήρχαν στην Κρήτη Ορθόδοξοι και Καθολικοί, παραμένει αμφιλεγόμενο σε ποιο από τα δόγματα αυτά ανήκε η οικογένειά του. Θεωρείται πιθανότερο πως ήταν Ορθόδοξη, εκδοχή που στηρίζεται σε μελέτες αρχαιακών και νομικών εγγράφων, σύμφωνα με τις οποίες ένας θείος του ήταν Ορθόδοξος ιερέας, ενώ το όνομά του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου δεν καταγράφεται στα αρχεία των βαφτίσεων της Καθολικής Εκκλησίας στην Κρήτη. Διαφορετικές πηγές κάνουν επίσης λόγο για πιθανή καταγωγή του από καθολική οικογένεια. Ορισμένοι μελετητές εκτιμούν πως ο Θεοτοκόπουλος ασπάστηκε αργότερα το καθολικό δόγμα, λαμβάνοντας υπόψη την Διαθήκη. Ιταλία. Με δεδομένο πως η Κρήτη ανήκε στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Βενετίας, ήταν φυσιολογική η εγκατάστασή του στη Βενετία για τη συνέχιση των σπουδών του. Η ακριβής χρονολογία άφηξής του δεν είναι γνωστή, ωστόσο εκτιμάται πως εγκατέλειψε την Κρήτη το 1567. Έζησε στην Βενετία περίπου μέχρι το 1573 χρόνια, επιχειρώντας να ακολουθήσει τα πρότυπα των καλλιτεχνών που κυριαρχούσαν στην καλλιτεχνική ζωή της πόλης, μεταξύ αυτών ο Τιτσιάνο και ο Τιντορέτο. Την ίδια περίοδο υιοθέτησε την τεχνική της ελαιογραφίας, ζωγραφίζοντας πλέον σε μουσαμά και εγκαταλείποντας στο ξύλο. Ένα από τα έργα που αποτυπώνουν την μετάβαση του Θεοτοκόπουλου από το Βυζαντινό στο Δυτικό Ιδίωμα είναι το τρίπτυχο της Μοντένια 1560-1565, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία εμφανώς εμπνευσμένα από τα πρότυπα που κυριαρχούσαν στην Ιταλία, συνυφασμένα με θέματα επηρεασμένα από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Το 1570 βρέθηκε στη Ρώμη, γεγονός που μας αποκαλύπτεται από σχετική επιστολή του ζωγράφου Τζούλιο Κλόβιο, μέσα από την οποία συστήνει τον Θεοτοκόπουλο στον προστάτη του καρδινάλιο Αλεσάνδρο Φαρνέζε, περιγράφοντάς τον ως ένα νεαρό από τον Χάνδακα, μαθητή του Τιτσιάνο και σπάνιο ταλέντο στην ζωγραφική. Πιθανά προκειμένου να ανταποδώσει την εξυπηρέτηση, ο Ελ Γκρέκο δημιούργησε μια ημίσωμη προσωπογραφία του Κλόβιο, η οποία αποτελεί και την παλαιότερη προσωπογραφία του που διασώζεται μέχρι σήμερα.
Στη Ρώμη ο Θεοτοκόπουλος, όπως και άλλοι διακεκριμένοι ζωγράφοι, ήρθε αντιμέτωπος με τον σκληρό ανταγωνισμό που επικρατούσε την εποχή εκείνη, την ίδια στιγμή που δέσποζε η παρουσία του Τιτσιάνο και εξακολουθήσε να ασκεί επίδραση το έργο του Μιχαήλ Αγγέλου, 6 χρόνια μετά το θάνατό του Μιχαήλ Αγγέλου. Η σχέση του Γκρέκο με το έργο του τελευταίου παραμένει αμφιλεγόμενη. Σύμφωνα με μια ανεκδοτολογική αναφορά που δεν επιβεβαιώνεται, πρότεινε στον Πάπα Πίο τον Πέμπτο να φιλοτεχνήσει πάνω στην δευτέρα παρουσία του Μιχαήλ Αγγέλου έργο με το οποίο είχε διακοσμήσει την καπέλα Σιξτίνα. Όταν αργότερα του ζητήθηκε να εκφέρει την άποψή του για τον Μιχαήλ Άγγελο, ο Θεοτοκόπουλος απάντησε πως τον θεωρούσε έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν γνώριζε να ζωγραφίζει. Ο Φρανσίσκο Πετσέκο επίσης αναφέρει δυσμενή σχόλια του Γκρέκο για τον Μιχαήλ Άγγελο κατά την διάρκεια συνάντησής του στο Τολέδο λίγο πριν τον θάνατό του. Από την άλλη πλευρά, η επίδραση που του άσκησε θεωρείται δεδομένη. Οι προσωπογραφίες των Τιτσιάνο, Μιχαήλ Αγγέλου, Κλώδιο και Ραφαήλ που φιλοτέχνησε στο έργο «Η εκδίωξη των εμπόρων» έχουν ερμηνευτεί ως επιθυμία του να αποδώσει ένα φόρο τιμή σε αυτούς, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξία τους. Φαίνεται ωστόσο πως ο Γκρέκο έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον δυναμισμό του Κορέντζιο και την κομψότητα των έργων του Παρμιτζιανίνο. Το 1908 ολοκληρώθηκε ο πρώτος αναλυτικός κατάλογος έργων του από τον Ισπανό ιστορικό τέχνης Μανουέλ Μπορτόμι, Κόσιο, με την άνθηση του εξπρεσιονισμού κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Το έργο του Γκρέκο θεωρήθηκε προδρομικό του ρεύματος αυτού και σταδιακά επανεξετάστηκε αποκτώντας τελικά την εξέχουσα θέση που διατηρεί έως σήμερα στην ιστορία της τέχνης. Ο ιστορικός και κριτικός τέχνης Ιούλιος Μάγερ Γκράφε κατέγραφε τις εντυπώσεις του από το έργο του Γκρέκο κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία το 1909, αναγνωρίζοντας σε αυτό μοντέρνα στοιχεία. Την ίδια αντίληψη εξέφρασε και ο κριτικός Ρότζερ Φρίν, θεωρώντας τον Γκρέκο όχι μόνο μοντέρνο αλλά αρκετά βήματα μπροστά. Στις αρχές του 20ου αιώνα υποστηρίχθηκε πως το ύφος που χαρακτηρίζει τα έργα της ύστερης περίοδου του ήταν αποτέλεσμα αστιγματισμού από το οποίο έπασχε, άποψη που είναι μάλλον εσφαλμένη. Επίδραση στον 20ο αιώνα. Εκτός από τους ιστορικούς της τέχνης και τους μελετητές του έργου του, σημαντικό ρόλο στην επανεξέταση του διαδραμάτισαν επίσης ζωγράφοι του 20ου αιώνα. Μέσα από το έργο του, ο Πολ Σεζάν, πρόδρομος του κυβισμού, υπήρξε ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που υιοθέτησε κοινά στοιχεία με τον Θεοτοκόπουλο, όπως η επιμήκυνση των μορφών. Το έργο του Πάπλο Πικάσο χαρακτηρίζεται επίσης από αρκετές αναφορές στον Γκρέκο, τον πατέρα του, στην ζωγραφική όπως ο ίδιος τόνιζε. Ορισμένα σχέδια και πίνακες της πρώιμης περίοδου του μιμούνται το ιδίωμα του Θεοτοκόπουλου, ενώ ιδιαίτερα εμφανής είναι η επίδρασή του κατά την μπλε περίοδο του Πικάσο. Ο πίνακας, η ταφή του Κασαχέμας 1901, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού, του Ισπανού ζωγράφου είναι εμπνευσμένος από την ταφή του Κόμι Οργκάθ, ενώ και οι δεσποινίδες της Αβινιόν 1907 αντλούν μοτίβα από τον πίνακα «Η πέμπτη σφραγίδα της Αποκαλύψεως» του Γκρέκο. Κατά την διάρκεια του 1940, όταν ο Πικάσο ολοκλήρωσε μια σειρά πινάκων που αποτελούσαν παραλλαγές γνωστών έργων, φιλοτέχνησε επίσης την προσωπογραφία ζωγράφου 1950 «Συλλογή Ανδρέα», έργο που αποτελεί δική του εκδοχή για την προσωπογραφία του Χόρχε Μανουέλ Θεοτοκόπουλου 1605 του Γκρέκο. Για τους εξπρεσιονιστές, σημείο επίσης επαφής με τον Γκρέκο απετέλεσαν οι επιμήκυς μορφές του, ενώ ο Φρανς Μαρκ έγραψε
για το μεγαλείο αυτού του μεγάλου δασκάλου. Το 2014 ανακηρύχθηκε έτος El Greco στην Ισπανία. Ο Χάρης Φεραίος, το κείμενό του 2014, έτος El Greco, στον Φιλελεύθερο, ασχολείται με το θέμα και ειδικά με την γλώσσα των χεριών αναφερόμενο σε πίνακες του ζωγράφου. Η Ελλάδα τον τίμησε και αυτοί κηρύσσοντας το 2014 έτος El Greco και παρουσιάστηκαν 3 εκθέσεις στην Αθήνα. Τέχνη και κοινωνία στην Κρήτη, τα χρόνια του Θεοτοκόπουλου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, η ναυμαχία της Ναυπάκτου και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στο Μουσείο Κυπριακής Τέχνης, ο φιλικός κύκλος του Greco στο Τολέδο, στο Μουσείο Μπενάκη.